Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Υγείας Θέματα από τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Ιόνιαν. Με το θέμα του κοροναϊού και τη σχέση του με τις παθήσεις των πνευμόνων αλλά και τον καρκίνο θα ασχοληθούμε απόψε. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Χριστόπουλος, πνευμονολόγος. Καλησπέρα κύριε Χριστόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Χριστόπουλε, ο κορονοϊός είναι αυτό που απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό όλους μας και ειδικά τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία. Αναλύουν και ξανααναλύουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολλούς συνανθρώπους μας και έχουν χάσει και πολύ τη ζωή τους. Δυστυχώς. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται με το θέμα των ανθρώπων που έχουν παθήσεις στον πνεύμονα, γιατί αυτοί είναι αυτοί που χτυπήθηκαν σε εισαγωγικά περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνατε έτσι να εκφράσω τις αγωνίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που τόσο ελάχιστα έχουν ακουστεί καθόλου για αυτή την περίοδο της επιδημίας που βιώνουμε. Πολύ σωστά η προσοχή όλων μας δίνεται σε αυτές τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή στις ομάδες εκείνες που κινδυνεύουν να κολλήσουν πιο εύκολα από τον κοροναϊό, αλλά και εάν νοσήσουν να διαδράμουν την νόσηση πολύ πιο βαριά και δυστυχώς μερικές φορές να μην έχουμε και αίσιο τέλος. Όμως μερικές φορές βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε από πίσω το δάσος. Ακριβώς. Και το δάσος είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ευτυχώς σε μικρότερο βαθμό και στο γενικό υγιή πληθυσμό. Μάλιστα. Και θα μου επιτρέψετε πριν αρχίσω να αναφερθώ στους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και στις ιδιαιτερότητές τους και στις ευαισθησίες τους, να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία μας ακριβώς και όλα αυτά τα οποία περάσαμε όλους αυτούς τους μήνες. Μάλιστα. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι από τον Νοέμβριο μήνα, πολύ νωρίτερα δηλαδή από ότι επισήμως μας ανακοινώθηκε ότι υπάρχει κάποιος καινούριος ιός, στην κοινότητα αντιμετωπίζαμε ένα μπαράζ λοιμόξεων του αναπνευστικού. Μάλιστα. Και σε υγιείς, όχι πολύ βαριάς βαρύτητας ευτυχώς. Οι περισσότεροι ασθενείς μας ήταν περιπατητικοί, δεν χρειαζόντουσαν νοσηλεία, αλλά αυτές οι λοιμώξεις αφήνανε δύσκολες συνδρομές, είχαν μια δύσκολη αποδρομή, έμενε ένας βήχας, μια κόπωση και άλλα συμπτώματα στους ασθενείς μας που τραβούσαν, διαρκούσαν, χρονίζανε αρκετό καιρό. Ναι. Και από την άλλη μεριά δεν μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί πίσω από τους οποίους κρυβόταν η συμπτωματολογία των ασθενών μας. Αργότερα μας ανακοινώθηκε ότι υπάρχει αυτό το καινούριο στέλεχος του κοροναϊού, ο SARS-CoV-2, μάλιστα, που προκαλεί την νόσο COVID-19 και τα πράγματα γίναν πιο ξεκάθαρα. Όμως εμείς περάσαμε αρκετά δύσκολα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, διότι είχαμε να κάνουμε με έναν άγνωστο εχθρό, για τον οποίο ελάχιστα γνωρίζαμε. Χρειαζόταν να κάνουμε αναγωγές από τη γνώση μας για άλλους ιούς, για τον SARS, για τη γρήπη και να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Αλλά και στη συνέχεια, οι πληροφορίες οι οποίες ελαμβάναμε από την επιστημονική κοινότητα δεν αφορούσαν τους ασθενείς με ελαφριά νόσο, αυτούς που βλέπαμε στα ιατρία μας, αλλά αφορούσαν τους ασθενείς με μέτρια και βαριά νόσο που νοσηλεύονταν είτε στις μονάδες είτε στα νοσοκομεία μας. Αυτούς δηλαδή με πνευμονία και με οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, το γνωστό RDS. Αν καταλαβαίνω καλά μέχρι τώρα και από αυτά που είπατε, ότι σας είχε απασχολήσει πολύ νωρίτερα το ζήτημα, πριν το μάθουμε. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνουν και τα τελευταία δεδομένα. Ακούτε ότι γίνεται ευρέα συζήτηση, ότι πολύ νωρίτερα από ό,τι επισήμως ανακοινώθηκε, κυκλοφορούσαν ασθενείς οι οποίοι είχαν ύποπτα συμπτώματα για κοροναϊό. Υπάρχουν ήδη, ανακοινώνονται αρκετά στην επιστημονική Αλλά και στην κοινότητα. Περιοχή μας είχαμε ανθρώπους. Βεβαίως, που... Βεβαίως. Εγώ, όπως γνωρίζετε, επειδή εξασκώ την ιατρική σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στα Καλάβρητα, έχω και μια έτσι πιο ευρία αντίληψη της κατανομής του φαινομένου και το τι συμβαίνει. Εκείνο το οποίο μας απασχολούσε επίσης ήταν η ετερογένεια των συμπτωμάτων με τα οποία εμφανίζονταν οι ασθενείς μας. Μάλιστα.
δεν μοιάζανε με τα συμπτώματα τα οποία μας περιγράφανε στους ασθενείς στα νοσοκομεία. Και αυτά ακριβώς τα οποία βιώναμε και τις δυσκολίες ήρθε πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, να μας τα επιβεβαιώσει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Medicine, που αφορά ασθενείς με ήπια προσμέτρια COVID-19, την νόσο δηλαδή που προκαλεί ο κοροναϊός, και να μας πει, να μας περιγράψει πραγματικά σε μια μεγάλη ομάδα 1.400 ασθενών από πολλές χώρες αυτά τα συμπτώματα τα οποία ατύπως εμείς παρατηρούσαμε στην κοινότητα. Λέμε και γνωρίζουμε όλοι, παραδείγματος χάρη, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, το πιο συχνό σύμπτωμα, ποιο είναι, τι σου λένε, πυρετός. Μάλιστα, ναι, σωστά. Στην ομάδα των ασθενών όμως αυτών, μόνο το 45%, δηλαδή λιγότεροι από ένα στους δύο, είχαν σαν σύμπτωμα τον πυρετό. Παρουσίασε πυρετό. Το πιο κύριο σύμπτωμα ήταν τα προβλήματα από το ανώτερο αναπνευστικό, το μπούκωμα στη μύτη, κατά 67%. Μάλιστα. Η ρινόρια, η καταρροή. Ενώ εμείς γνωρίζαμε ότι ο κοροναϊός δεν κάνει τόσο πολλά συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό. Και βέβαια ο βήχας. Το πιο συχνό δε σύμπτωμα στην ομάδα αυτών των ασθενών ήταν η ανοσμία και ο πονοκέφαλος. Και η ανοσμία, θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, ότι είναι το μόνο ειδικό σύμπτωμα λίμωξης από τον κοροναϊό SARS-CoV-2. Μάλιστα. Και γνωρίζουμε βέβαια και υπάρχουν και υποθέσεις βέβαια για τον παθογενετικό μηχανισμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πρωτοβάθμια, η οποία ήταν πραγματικά η πρώτη γραμμή μάχης. Και ανακόψαμε ένα μεγάλο κύμα ασθενών που θα καταφεύγαν στα νοσοκομεία, πανικόβλητοι από όλα αυτά τις δημοσιεύσεις, και που θα δημιουργούσαν πρόβλημα και δεν θα μπορούσαν τόσο πετυχημένα στη συνέχεια οι συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που πραγματικά χρειαζόντουσαν νοσηλεία, είτε στους θαλάμους είτε στις μονάδες. Άρα λοιπόν, ως οικογενειακοί γιατροί, γιατροί εξειδικευμένοι, ως πνευμονολόγοι, άλλοι ως γενικοί γιατροί, αντιμετώπισαν το πρώτο κύμα των ασθενών. Δηλαδή, παίρναμε τηλέφωνο στον οικογενειακό μας γιατρό ή στον πνευμονολόγο μας και του λέγαμε ότι έχουμε αυτά τα συμπτώματα και ήταν σε επαφή μαζί μας. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να μην εξετάζατε τους ασθενείς σας, γιατί αυτά τα συμπτώματα είναι ήπια, είναι συμπτώματα από μια οποιαδήποτε ίωση του αναπνευστικού, φαντάζομαι. Οπότε μπαίνατε σε μια διαδικασία παρακολούθησης του ασθενούς και είχατε και επαφή κάποιες φορές, φαντάζομαι, και με τον νεοδή, όταν τα προβλήματα ήταν μεγαλύτερα. Θα μου επιτρέψετε να πω, και ας ακουστεί λίγο αφοριστικό, ότι η επιτυχία που είχαμε στην αντιμετώπιση της επιδημίας στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στη δομή του συστήματος υγείας μας, η οποία δεν είναι, έχει μάλλον επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του ασθενού στον ειδικό γιατρό και δεν είναι ελεγχόμενη δια του οικογενειακού γιατρού έως απαγορευτική η πρόσβαση στον ειδικό γιατρό. Μάλιστα. Οι χώρες οι οποίες εφήρμοσαν δυστυχώς αυτό το σύστημα ελέγχου πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας δια του θεσμού του οικογενειακού γιατρού είναι και οι χώρες, δέστε, οι οποίες είχαν τα μεγαλύτερα προβλήματα και τη μεγαλύτερη αποτυχία στην αντιμετώπιση του κοροναϊού. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και η άποψη αρκετών συναδέλφων με τους οποίους συζητώ, αλλά παρακαλώ να γραφεί σαν προσωπική μου άποψη. Η COVID-19 είναι μια σοβαρή νόσος που θέλει αντιμετώπιση από τον ειδικό γιατρό. Ο Έλληνας ασθενής έχει πρόσβαση στον ειδικό γιατρό και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο μέλλον να διατηρήσει να έχει αυτή την ελεύθερη πρόσβαση. Όσο για τα ιατρεία μας, ήταν πάντα ανοιχτά, πάντα δεχόμαστε τον κόσμο με τις σωστές προφυλάξεις. Εμείς ξέρουμε οι πνευμονολόγοι πώς να υποδεχτούμε έναν ασθενή στο ιατρείο μας. Οι περισσότεροι είμαστε και φυματιολόγοι. Έχουμε αντιμετωπίσει ασθενείς με φυματίωση. Έχουμε δουλέψει σε λοιμώδη νοσήματα με μελισματικούς ασθενείς. Έχουμε εξειδικευτεί στην εντατικολογία και ξέρουμε πώς να δουλεύουμε χωρίς να μολύνουμε ή να μολυνθούμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, γιατί τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει με τον κοροναϊό, όπως ακούμε τουλάχιστον, και ότι θα έχουμε κάποιο δεύτερο κύμα, αναμένεται, να το πω έτσι, από το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, πιθανότατα και λίγο αργότερα. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
ότι πρέπει να πάμε στον πνευμονολόγο μας και να μας δει και να μας απαντήσει για το τι συμβαίνει και αυτός θα μας πει εάν θα πρέπει να πάμε σε ένα νοσοκομείο κλπ. Έτσι δεν είναι? Τι θα κάνουμε κάθε φορά, θα μας το λένε οι υπεύθυνες επιτροπές των λοιμοξιολόγων μας και του Υπουργείου Υγείας μας, οι οποίοι αναλύουν τα δεδομένα και μας δίνουν κάθε φορά σαφέστατες οδηγίες πώς πρέπει να κινηθούμε. Πιστεύω ότι στα πλαίσια του συστήματος αντιμετώπισης επιδημίας, η θέση του πνευμονολόγου, που είναι εξειδικευμένος και έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση των αναπνευστικών λοιμόξεων και των επιπλοκών τους, έτσι, είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Μάλιστα. Σας έτυχαν περιστατικά που είχαν COVID και τα αντιμετωπίσατε στέλνοντάς τα στο νοσοκομείο ή κάποιες φορές όχι? Τα παρακολουθούσατε στενά? Μάλιστα. Δεκάδες περιστατικά. Τα περισσότερα πήγαν καλά, κύριε Χριστόπουλε? Ήμουν ατυχερός. Οι περισσότεροι ασθενείς, όλοι οι ασθενείς μου, όλοι, πλην ενός, Θεός να τον αναπαύσει, ένας ασθενής με προχωρημένη ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, ο οποίος δεν τα κατάφερε. Οι περισσότεροι, όλοι οι ασθενείς οι υπόλοιποι, χαίρουν άκρας υγείας και χαίρονται τη ζωή τους και τις οικογένειές τους κτλ. Και αυτός ήταν και ο κανόνας. Ναι. Και μια και αναφέρατε και τις ευπαθείς ομάδες. Ναι, αυτό να συζητήσουμε λίγο τώρα. Από την πρώτη στιγμή ακούσαμε ότι οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστική με χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, είτε αυτή είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είτε η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, το σοβαρό άσθμα, και όλες οι άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες με αναπνευστική ή όχι ανεπάρκεια, αναλόγως σε διάφορα στάδια, σίγουρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές οι ομάδες ασθενών, όταν περάσουν κάποια λοίμωξη, τη διαδράμουν με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Μάλιστα. Και κινδυνεύουν να κάνουν παροξύνσεις, οι οποίες παροξύνσεις, εκτός το ότι κινδυνεύει η ζωή τους στη διάρκεια της παρόξυνσης, εάν είναι βαριά παρόξυνση και χρειάζονται νοσηλεία, ακόμα και διασωλήνωση στη μονάδα ή αντιμετώπιση σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτοί οι ασθενείς στη συνέχεια, εκτός από την παρόξυνση, θα έχουν και επιδείνωση της χρόνιας νόσου. Δηλαδή, παρόξυνση σημαίνει δύο πράγματα: κίνδυνος για τη ζωή στη διάρκεια της παρόξυνσης, αλλά και στη συνέχεια η νόσος περνάει σε ένα επόμενο στάδιο βαρύτερο. Λοιπόν, άρα λοιπόν γνωρίζαμε εξ αρχής ότι οι ασθενείς όλοι αυτοί θα έπρεπε, θεωρούνται ευπαθής ομάδα για λίμωξη από τον κοροναϊό και θα έπρεπε να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα και να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Αυτό μας το φόβο, σας διέκοψα, με συγχωρείτε, μας τον έχει παληθεύσει πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε, ανασκόπηση στην ουσία 15 επιστημονικών μελετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία μας δείχνει πραγματικά ότι οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών μετά από λίμωξη με SARS-CoV-2, με το γνωστό κοροναϊό, που φτάνει το 63%, δηλαδή το 63% αυτών θα νοσήσουν, θα κάνουν σοβαρές επιπλοκές, ενώ ο κίνδυνος θανάτου αγγίζει το 60%. Μάλιστα. Ευτυχώς, ήμασταν πολύ τυχεροί ότι φαίνεται ότι φοβήθηκαν λιγάκι και πήρανε πολύ πιο σοβαρά τις υποδείξεις και τις οδηγίες. Μάλιστα. Και έτσι είχαμε πολύ μικρή επίπτωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της λίμωξης COVID-19 στους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Και έτσι ήμασταν πολύ τυχεροί να μην έχουμε και πολλά θύματα ανάμεσά τους. Άρα και οι ασθενείς σας θα σας έπαιρναν από πριν, που τους βλέπετε χρόνια, και θα σας ρωτούσαν τι πρέπει να κάνουμε. Θα ήταν θορυβημένοι, φαντάζομαι. Υπάρχουν οδηγίες και από την Πανευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία και από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, οι οποίες τι μας είπαν? Πρώτον, καθ' όλη τη διάρκεια της επιδημίας, προς Θεού, οι ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικά νοσήματα να μην σταματήσουν τις συστηματικές θεραπείες συντήρησης τις οποίες παίρνουν. Δηλαδή, οι εισπνοές τους, γιατί κάπου στην αρχή ακούστηκαν και κάποια παραπληροφόρηση ότι οι εισπνοές μπορεί να πειράζουν. Όχι, πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν τις εισπνοές τους. Να κάνουν την αγωγή σε τίποτα, που την αγωγή, από πριν. Την χρόνια συστηματική αγωγή τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε συχνή επαφή με το γιατρό τους. Αυτό δεν πάει να πει ότι επισκεφτόμαστε το ιατρείο κάθε τόσο και ανεφλόγου. Επικοινωνούμε πάντα πρώτα με τον γιατρό μας και αυτός θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε ή αν χρειάζεται να μας δει από κοντά και να έχει μια εκτίμηση άμεση της κατάστασής μας.
Μία άλλη ομάδα ασθενών, ναι, όχι ασθενών, αν και είναι ασθενείς και αυτοί, κατά βάθος, ναι, ας μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, είναι οι καπνιστές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το κατάλαβα, τι θα λέγατε. Είναι οι καπνιστές. Οι καπνιστές δυστυχώς εμφάνισαν και αυτοί στις μελέτες οι οποίες γίνανε πολύ αυξημένο ποσοστό σοβαρών επιπλοκών. Άγγιζε το 22%. Μάλιστα. Η δε θνησιμότητα στους καπνιστές, χωρίς υποκείμενο αναπνευστικό νόσημα, μόνο που ήσαν καπνιστές, άγγιζε το 38,9%. Πολύ υψηλό νούμερο. Ακριβώς. Άρα, να λοιπόν, και μια γενική οδηγία τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει πλέον, στον καιρό του κοροναϊού, να σκεφτούμε να πολύ πιο σοβαρά το, κάπνισμα, το θέμα διακοπής του καπνίσματος. Μάλιστα. Δυστυχώς έγινε το αντίθετο. Κατά την περίοδο του lockdown, κατά την περίοδο της καραντίνας, κλείστηκαν όλοι μέσα. Ερχόντουσαν και μας λένε ότι ξέρεις γιατρέ, αυτές τις μέρες το παράκανα με το τσιγάρο. Ναι. Δεν είχα τι να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του στρες. Κυκλοφόρησαν και κάποια fake news κάποια στιγμή ότι κάνει καλό το κάπνισμα γιατί μπορεί να σκοτώσει τον ιό. Ναι. Ακούστηκαν πάρα πολλά, οπότε καταλάβατε τι έγινε. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, οι ασθενείς να έχουν στενή επαφή με τον γιατρό. Τους, ο οποίος θα τους βοηθάει και θα απομακρύνει από αυτούς αυτό τον θόρυβο πληροφοριών, παραπληροφοριών, όπως θέλετε πέστε το, που μας πλημμυρίζει αυτές τις μέρες. Να πάμε στην κατηγορία των καρκινοπαθών, των ανθρώπων με καρκίνο του πνεύμονα, που έδιναν και δίνουν κάποιοι τον αγώνα τους εν μέσω κοροναϊού ή και τώρα και... Ναι, ποιος είναι, ξέρει είναι ακόμα τι έχουν. Άλλη μία, οι καρκινοπαθείς γενικά και ιδιαίτερα οι πάσχοντες από καρκίνο του πνεύμονα είναι πραγματικά μία από τις ομάδες αυτές υψηλού κινδύνου πάλι και για να μολυνθούν από τον κοροναϊό αλλά και να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές και να έχουν τελικά και υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Τι έγινε αυτό με αυτούς το ξέραμε τους ήδη από τις 14 Φεβρουαρίου. Υπήρχε μια πρώτη αναφορά από την Κίνα η οποία μας το έλεγε αυτό. Και πρόσφατα στις 28 Απριλίου είχαμε την ανακοίνωση από την Ιταλία, από τη Δόκτωρ Μαρία Κιάρα Γκαρασίνο, από το Ογκολογικό Ινστιτούτο του Μιλάνου, τα αποτελέσματα της TerraVolt, Thoracic Cancer International Collaboration, τα αρχικά, TerraVolt. Μιας μελέτης από ασθενείς πάσχοντες από καρκίνο του πνεύμονα, πάνω από 1000 ασθενείς, οι οποίοι ενώσισαν από SARS-CoV-2, από τον κοροναϊό, και έχουμε τα αποτελέσματα. Δυστυχώς καταγράφτηκε μια αναπάντεχα υψηλή θνησιμότητα. Οι θάνατοι άγγιξαν το 34%, χωρίς να μπορέσουμε δυστυχώς να συσχετίσουμε αυτή την υψηλή θνησιμότητα, αυτή την υψηλή θνητότητα με κάποιον παράγοντα κινδύνου, δηλαδή με κάποιο υποκείμενο άλλο νόσημα ή να τη συσχετίσουμε με το είδος θεραπείας, δηλαδή αν κάναν χειρουργείο, χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κτλ. Όχι, αυτό ήταν ανεξάρτητος, είχαν μια πολύ υψηλή θνητότητα. Άρα λοιπόν εδώ εμπήκαν εύλογα από την αρχή κάποια ερωτηματικά σχετικά με το πόσο θα έπρεπε να συνεχίσουν οι καρκινοπαθείς τις θεραπείες τους, τους και κάτω από ζυγοσταθμίζοντας το πάντα με τον κίνδυνο λίμωξης από τον κοροναϊό, είτε κατά τη διάρκεια της διακίνησής τους από το σπίτι στο νοσοκομείο και πίσω, είτε κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο, στη συναναστροφή τους με άλλους καρκινοπαθείς εκεί, με το προσωπικό κτλ. Εκείνο το οποίο είναι δεδομένο και πρέπει να το ξέρουμε είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, οι ασθενείς οι οποίοι είναι σε καλή γενική κατάσταση και βέβαια συμφωνούν οι ίδιοι, καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι είναι ασταθείς, δηλαδή η ζωή τους κινδυνεύει από τον καρκίνο, αλλά και εκείνοι για τους οποίους η όποια θεραπεία πρόκειται να γίνει θα φέρει, αναμένεται να φέρει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα θετικό, ενώ όσον αφορά την έκβαση της νόσου, τη συνολική επιβίωση, το διάστημα ελευθέρου νόσου, την ποιότητα ζωής, αυτοί θα πρέπει να κάνουν τη θεραπεία. Να κάνουν οπωσδήποτε τη θεραπεία. Δεν πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν ασθενείς μέσης προτεραιότητας, αυτοί που είναι κάπως πιο σταθεροποιημένοι, αλλά που θα πρέπει τέλος πάντων, εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει μετά από μια περίοδο 1,5-2 μηνών, ίσως χάσουμε πράγματος, άρα θα πρέπει και αυτοί να τους λάβουμε υπόψη μας. Και υπάρχουν και ασθενείς βέβαια χαμηλής προτεραιότητας, αυτοί οι οποίοι δεν αναμένουμε κάποιο όφελο σημαντικό από την θεραπεία, που αυτοί θα πρέπει
εξατομικευμένα και κατά περίπτωση να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πώς κάνουμε τη θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς, πώς τους υποδεχόμαστε. Τι μέτρα παίρνουμε. Αυτό, και εδώ έχουν βγει και σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ογκολόγων και από την Ελληνική Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων. Οι ασθενείς αυτοί καταρχάς θα πρέπει να προσεγγίζουν το νοσοκομείο από διαφορετική είσοδο, να υπάρχει ξεχωριστή διαδρομή για αυτούς προς το ογκολογικό τμήμα. Σε σχέση με όλους τους υπολείπους. Ακριβώς. Δεν πρέπει να έρχονται σε συγχρονισμό με άλλους ασθενείς στο νοσοκομείο ή με άλλο προσωπικό. Εκεί θα πρέπει να τους υποδέχεται πριν μπουν στην ογκολογική μονάδα, σε ξεχωριστό χώρο, εκπαιδευμένο προσωπικό με μέτρα προστασίας, το οποίο θα τους θερμομετρήσει, δεν ξέρω εγώ, θα εκτιμήσει εάν έχουν ύποπτα συμπτώματα για κοροναϊό. Μάλιστα. Αυτοί που έχουν ύποπτα συμπτώματα θα πρέπει αμέσως να απομονωθούν, να τους γίνει τεστ και μετά να έρθουν σε επαφή με τους λοιπούς ασθενείς. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο σωστός προγραμματισμός. Να μην υπάρχει ραντεβού για τις ακριβώς, τα ραντεβού, να μην υπάρχει έτσι συνωστισμός, αναμονές. Ας επικυνθεί το πρόγραμμα των ογκολογικών τμήματων, ας ανοίξουν τα ωράρια. Χρειάζεται προσωπικό, δεν είναι εύκολα όλα αυτά που λέμε. Η απόσταση ανάμεσα σε ασθενείς τουλάχιστον 2 μέτρα, από ασθενή σε ασθενή, παίρνει τη θεραπεία του. Και βέβαια η οδηγία είναι ότι όλοι οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν χειρουργείο ή πριν από κάθε συνεδρία χημειοθεραπείας ή ανοσοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, να κάνουν τεστ για κοροναϊό και μετά να κάνουν τη θεραπεία τους. Σε περίπτωση βέβαια που δεν υπάρχει επάρκεια τεστ, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, τουλάχιστον να γίνεται σε αυτούς που αντιμετωπίζουν ύποπτα, που έχουν ύποπτα συμπτώματα. Ότι κάτι δεν πάει και εδώ πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι πάει να πει ύποπτο σύμπτωμα για κοροναϊό όπως σε έναν καρκινοπαθή. Πριν. Διότι όπως σας είπα είναι πολύ γενικά και μη ειδικά τα συμπτώματα, ακόμα και πυρετό μπορεί ένας καρκινοπαθής να κάνει είτε λόγω της θεραπείας του είτε για κάποιο άλλο λόγο. Μάλιστα. Είναι αρκετά δύσκολος ο χειρισμός. Επίσης, εκείνο που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι τι γίνεται με τους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στη διάρκεια της διαγνωστικής τους διαδικασίας. Που εδώ τα πάντα έχουν παραλύσει. Χρειάζονται πολλές εξετάσεις, χρειάζεται να διδιάγνωση. Διερευνούμε κάποιον για πιθανό καρκίνο του πνεύμονα. Βροχοσκοπήσεις δεν γίνονται πλέον. Οι πνευμονολογικές κλινικές υπολειτουργούν. Άλλες έχουν μετατραπεί σε κέντρα αναφοράς COVID κτλ. Έχει σταματήσει κατ' ουσίαν η διαγνωστική διαδικασία. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των ανθρώπων. Πάνω να πει ότι αυτοί οι ασθενείς θα διαγνωστούν μέσω μακροπρόθεσμα αργότερα. Σε νόσο πιο προχωρημένη. Και πιο προχωρημένη νόσος πάνω να πει χειρότερη έκφαση. Ακριβώς. Μπορεί να στοιχήσει τη ζωή σε κάποιους ανθρώπους αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει όχι μόνο για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά για όλες τις παθήσεις. Γι' αυτό λέω ότι παρά την επιδημία, με τον σωστό τρόπο θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξασκούμε εμείς από τη μεριά μας την ιατρική, αλλά και οι ασθενείς να εποφελούνται των υπηρεσιών μας, ώστε και η πρόληψη να συνεχίσει και η συστηματική θεραπεία να συνεχίσει. Γιατί ακούγαμε και πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, ακούγαμε ανθρώπους που είχαν συμπτώματα για κάποιο καρδιακό επεισόδιο και δεν πήγαιναν στο νοσοκομείο. Από το φόβο τους, μήπως κολλήσουν κοροναϊό. Τους καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι όλα αυτά σιγά-σιγά θα μπουν σε μία σειρά. Ναι. Δεν ξέρουμε. Ειλικρινώς σας λέω, εάν πραγματικά ο κορονοϊός εμφανίζει μια εποχικότητα όπως η γρίπη. Ναι, γιατί είναι ακόμα νωρίς να γνωρίζουμε πράγματα. Το ελπίζουμε, αλλά σίγουρα εάν έρθει ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, θα μας βρει πιστεύω πολύ πιο έτοιμος. Και σε εμπειρίες και σε γνώσεις, ανεξάρτητα το αν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας κάποιες σίγουρες θεραπευτικές επιλογές, δυστυχώς δεν τις έχουμε. Δεν τις έχουμε. Ανεξάρτητα το αν θα έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο, μεγάλη και πονεμένη ιστορία και αυτό. Σωστό. Ελπίζω όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε κάποιο εμβόλιο ή κάποιο συνδυασμό εμβολίων που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την νόσο. Αλλά μέχρι τότε εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και που ξέρουμε ότι αποδίδει είναι τα ρυθμιστικά μέτρα. Δηλαδή μέτρα ατομικής προστασίας σε όλους μας, να εκπαιδευόμαστε συνεχώς, να μην τα χαλαρώνουμε. Κάτι που νομίζω έχουμε αρχίσει περισσότερο λόγω και του καλοκαιριού. Να κρατάμε τις κοινωνικές αποστάσεις. Να ακολουθούμε εν ολίγης τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Μάλιστα. Διότι για την ώρα είναι το μόνο σίγουρο μέτρο κατά του κοροναϊού. Όλα τα άλλα θα έρθουν εν καιρό
και μέχρι τότε εμείς οι γιατροί θα βρισκόμαστε, όπως αποδείξαμε, κοντά στους συμπολίτες μας και μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς και στη βοήθειά μας. Ποια είναι η άποψή σας για τις μάσκες, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Ναι. Μας προστατεύουν. Και βέβαια μας προστατεύουν. Mm-hmm. Βέβαια εδώ είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γι' αυτό καταρχάς, σας ρωτάω. Θα ήθελα να δώσω τη συμβουλή mm-hmm. και τη σύσταση, ναι. κανείς εκτός από τους υγειονομικούς να μην χρησιμοποιούν και να μην φορούν χειρουργική μάσκα. Μάλιστα. Κανένας. Διότι mm-hmm. η χειρουργική μάσκα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του γιατρού που ξέρει ναι. να διαχειρίζεται, mm-hmm. αλλά είναι σαν να δώσεις ένα νηστέρι σε ένα μικρό παιδί να παίξει, θα κοπεί. Μην μάλιστα. φοράτε λοιπόν χειρουργικές μάσκες. Αυτές εννοείται που έχουμε. Ακριβώς. Αυτές, η χειρουργική μάσκα είναι mm-hmm. επικίνδυνη για όποιον δεν ξέρει να τη χειριστεί. Τι λάθος κάνουμε, δεν τη φοράμε σωστά εννοείται, οι περισσότεροι. Ή δεν πρέπει. Η χειρουργική μάσκα, mm-hmm. ναι. καταρχάς πρέπει να γνωρίζουμε την κατασκευή της. Μάλιστα. Αποτελείται από τρία στρώματα. Ναι. Υπάρχει ένα εξωτερικό στρώμα, mm-hmm. το έγχρωμο. Το έγχρωμο. Ας το δείξουμε. Αυτό. Ναι, ναι, να το δείξω. Το μπλε. Αυτό. Το μπλε. Ωραία. Το οποίο είναι mm-hmm. υγροαποθητικό. Δηλαδή, μάλιστα. ό,τι υγρό πέφτει επάνω του, το mm-hmm. αποθεί. Δεν το αφήνει να περάσει mm-hmm. στο δεύτερο στρώμα, μάλιστα. το οποίο είναι αυτό που κατακρατεί τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα και υδρόφοβο μέρος mm-hmm. από μέσα, mm-hmm. το οποίο παίρνει την υγρασία. Μάλιστα. Εάν φορούμε mm-hmm. μία μάσκα περισσότερο από 3 έως 6 ώρες, τότε αυτή έχει κορεστεί, γιατί στην ατμόσφαιρα υπάρχουν χιλιάδες παθογόνοι μικροοργανισμοί και όταν μάλιστα. κυκλοφορούμε ακόμα περισσότεροι και όταν μπαίνουμε και σε κλειστούς χώρους mm-hmm. ακόμα περισσότεροι με περισσότερο κόσμο. Άρα λοιπόν μετά από κάποιο διάστημα η μάσκα έχει κορεστεί και αυτοί οι μικροοργανισμοί mm-hmm. εάν καταρχάς ξεχαστούμε και πιάσουμε το εξωτερικό μέρος της μάσκας με τα χέρια μας όλοι. Και στη συνέχεια τρίψουμε τα ματάκια μας, γαργαλίσουμε τη μητούλα μας ή βάλουμε το χεράκι στο στόμα μας, υπάρχει μεγάλη περίπτωση αυτούς τους παθογόνους mm. μικροοργανισμούς, θες είναι COVID, θες είναι κοροναϊός, θες είναι οτιδήποτε άλλο, να τους μεταφέρουμε στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Άρα, εκείνο το οποίο χρειάζεται ο γενικός mm-hmm. πληθυσμός είναι μια καλή βαμβακερή μάσκα. Πρέπει ναι. να χωράμε βαμβακερές μάσκες. Mm-hmm. Όταν κυκλοφορούμε σε ανοιχτούς χώρους, δεν μας χρειάζονται. Ναι. Όταν όμως είναι να μπούμε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο, θες είναι κατάστημα να ψωνίσουμε, θες είναι σούπερ μάρκετ, θες είναι ιατρείο, θες είναι φαρμακείο, παντού, στην εκκλησία θα πάμε, mm-hmm. Θα πρέπει να φοράμε μια βαμβακερή μάσκα. Θα πρέπει να εφοδιαστούμε με αρκετές βαμβακερές μάσκες ο καθένας μας. Για να τις πλένουμε, να τις σιδερώνουμε, το πιο σημαντικό για να αποστηρωθούν mm-hmm. κατά το σιδέρωμα, και στη συνέχεια τη φοράμε. Βαμβακερή μασκούλα. Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Η υγειονομική φοράμε τις μάσκες μας που ξέρουμε και πώς να τη βγάλουμε και πώς να τη βάλουμε, πώς να πλύνουμε τα χέρια πρώτα, να τη φορέσουμε από τα λαστιχάκια χωρίς να αγγίξουμε, mm-hmm. να την προσαρμόσουμε στο πρόσωπο, να ξαναπλύνουμε μάλιστα. τα χέρια μας, να την αφαιρέσουμε, να τη φυλάξουμε ή να την πετάξουμε. Λάθη για να έχουμε βλέπω, μάσκες εμείς όμως, θα πρέπει να μην τις χρησιμοποιείτε εσείς. Εμείς, μάλιστα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε με τα πολύ σημαντικά που ακούμε απόψε από τον κύριο Χριστόπουλο. Επιστρέφουμε με την εκπομπή Υγείας Θέματα, κυρίες και κύριοι. Ο κοροναϊός και το πόσο επιβαρύνει παθήσεις του πνεύμονα, αλλά ακόμα και το θέμα του καρκίνου, είναι το θέμα που μας απασχολεί απόψε. Κοντά μας έχουμε από το πρώτο μέρος της εκπομπής τον κύριο Αντώνη Χριστόπουλο, ο οποίος είναι πνευμονολόγος. Μας έχει πει ήδη πολλά και σημαντικά, κύριε Χριστόπουλο, έχουμε ακούσει από τα χείλη σας. Και μάλιστα αυτό με τις μάσκες που συζητήσαμε προς το τέλος είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία για όλους μας, γιατί πιθανότατα κάνουμε όλοι το ίδιο λάθος. Άρα λοιπόν να υπενθυμίσω ότι πρέπει να φοράμε βαμβακερές μάσκες και όχι χειρουργικές, τις οποίες βαμβακερές θα πλένουμε καλά σε υψηλούς βαθμούς στο πλυντήριο ή στο χέρι, τέλος πάντων, και στη συνέχεια θα τις σιδερώνουμε. Σωστά? Ακόμα και απλό mm-hmm. πλησιματάκι με σαπουνάκι στο χέρι, mm-hmm. είναι εφόσον η μάσκα θα σιδερωθεί mm-hmm. μετά, να. Δεν έχει κανένα κίνδυνο.
Τέλεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να χρησιμοποιούμε μερικές φορές και διάφορα απορριπαντικά τα οποία στη συνέχεια, εάν δεν ξεπληθεί και καλά, μπορεί να τα εισπνεύσουμε. Μπορεί να κάνουν αλλεργίες και δεν ξέρουμε και μπορεί να λειτουργήσει και ερεθιστικά. Βαμβακερή μάσκα λοιπόν, αυτό θα μας προφυλάξει εμάς και τους γύρω από εμάς. Ναι, σωστά. Και πρέπει να φοράμε όλοι σε κλειστούς χώρους, έτσι δεν είναι? Σε κλειστούς χώρους θα έλεγα ότι πρέπει να μας γίνει συνήθεια. Ναι. Και πλέον χαίρομαι να βλέπω ότι αρχίζει πλέον να γίνεται και μόδα λίγο η μάσκα και να κυκλοφορούν και διάφορα ωραία σχέδια. Ήδη και γνωστοί σχεδιαστές ετοιμάζουν να κυκλοφορήσουν κολεξιών μάσκας και θα γίνει ένα απαραίτητο και όμορφο αξεσουάρ για όλους μας και θα μας προστατεύει πάρα πολύ. Είπαμε λίγο για το θέμα της αντιμετώπισης του κοροναϊού στη συνέχεια και λέμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το αν θα υπάρξει εμβόλιο ή όχι. Κάτι που και κάποιους τους ανησυχεί, γιατί είτε δεν θέλει κάποιος να εμβολιαστεί αμέσως με την εμφάνιση ενός εμβολίου. Θα έχουμε διάφορες και πολλές συζητήσεις στο μέλλον. Ωστόσο, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε για το ζήτημα αυτό και αν μπορείτε να μας τις καταθέσετε και τι θα πρέπει να κάνουμε με τα άλλα εμβόλια της γρήπης, για το ΙΤΑ-1N1 και του πνευμονιόκοκου. Πρέπει να τα κάνουμε? Δεν πρέπει, πρέπει να τα κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλοι προληπτικά, ώστε να θωρακιστούμε περισσότερο? Λοιπόν, καταρχάς το θέμα κατασκευής ενός εμβολίου, παρόλο που η παγκόσμια κοινότητα αυτόν τον καιρό καταβάλει υπέρμετρες προσπάθειες και δεν φύδεται πόρων και κονδυλίων και χρημάτων, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολη διότι καταρχάς γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα σχετικά με την ανοσοβιολογία του ιού. Ξέρουμε ότι οι ασθενείς που νοσούν από κοροναϊό εμφανίζουν μετά αντισώματα, υψηλούς τίτλους αντισωμάτων. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιοι τίτλοι είναι προστατευτικοί, σε ποιο βαθμό δηλαδή αυτά τα αντισώματα είναι προστατευτικά, μπορούν να μας προφυλάξουν από μια επακόλουθη λίμωξη. Το δεύτερο που θα θέλαμε από ένα εμβόλιο είναι να μας προφυλάσει από τη μόλυνση, από τον ιό, αλλά και από την εκδήλωση, εάν μολυνθούμε, τη σοβαρής μορφής της νόσου. Αυτή που θα μας οδηγήσει στο νοσοκομείο, στη ΜΕΘ και θα κινδυνεύσει η ζωή μας. Δύσκολα ζητήματα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο να είναι ασφαλές. Και όταν λέω εγώ ασφαλές εμβόλιο, αφήνω στην άκρη όλη αυτή την παραφιλολογία και τη συνωμοσιολογία σχετικά για τα εμβόλια. Όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχουν καμία ορθότητα και καμία σοβαρότητα και επιστημονική βάση. Αλλά εκείνο που με απασχολεί και εμένα και τους συναδέλφους, φαντάζομαι, από ένα εμβόλιο, όσον αφορά την ασφάλεια του εμβολίου, είναι να είμαι σίγουρος ότι μια επακόλουθη μόλυνση, λίμωξη από κοροναϊό δεν θα έχει χειρότερη έκβαση λόγω της υπέρμετρης ανοσοβιολογικής απάντησης. Διότι γνωρίζουμε ότι στις βαριές μορφές της νόσου, της COVID-19, υπάρχει μία έκρηξη κυτοκίνων, δηλαδή μία υπέρμετρη απάντηση του ανοσοβιολογικού μας συστήματος, του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Άρα θα πρέπει να έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο να είναι ασφαλές και σε μια επακόλουθη λίμωξη να μην έχουμε μια υπέρμετρη απάντηση του ανοσοποιητικού και άρα να κινδυνεύσουμε από αυτό. Επίσης θα πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο. Θα πρέπει επίσης να είναι ένα εμβόλιο το οποίο να καλύπτει διάφορες ηλικιακές κατηγορίες και τους πιο νέους και τους πιο ηλικιωμένους, να καλύπτει επίσης ανθρώπους με διάφορα συστηματικά νοσήματα, τους καρκινοπαθείς, τους νεφροπαθείς, τους πνευμονοπαθείς και ούτω καθεξής. Όλα αυτά κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και πολύ σύνθετα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές προσπάθειες. Δημιουργούνται εμβόλια και γίνονται δοκιμές με βάση DNA, με βάση μεταφορικό RNA, εμβόλια με ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες, με υϊκούς φορείς. Στην Αγγλία, δηλαδή στην Οξφόρδη, δοκιμάζουν με αδενοϊό ή με ανασχηματισμένο αδενοϊό από χιμπατζή, σαν υϊκό φορέα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί ένα εμβόλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις συχνές γενετικές μεταλλάξεις του ιού, το οποίο να καλύπτει όλο αυτό το φάσμα των απαιτήσεων, αλλά ίσως σε πρώτη τουλάχιστον φάση να υπάρχει ένας συνδυασμός εμβολίων. Και μετά έρχονται τα άλλα τα προβλήματα.
της κατασκευής, της παρασκευής δισεκατομμυρίων εμβολίων, ναι, της μεταφοράς τους, άρα θα πρέπει πώς θα μεταφερθούν, πώς θα συντηρηθούν αυτά τα εμβόλια, άρα θα πρέπει να έχουμε τοπική παραγωγή κατά τόπους. Ναι, εμβολίων, ακριβώς. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει τέτοια βιοτεχνολογία, ιατρική βιοτεχνολογία. Πώς θα μεταφερθούν λοιπόν, πώς θα παραχθούν αυτά τα εμβόλια, πώς θα φτάσουν σε εμάς, σε τι κατάσταση θα φτάσουν σε εμάς, πώς θα μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όλο τον κόσμο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα σημαντικά προβλήματα. Γίνονται προσπάθειες. Σίγουρα χρειαζόμαστε το εμβόλιο. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να σωθούμε από τον κοροναϊό. Ο ένας τρόπος είναι η ανάπτυξη της ανοσίας μας. Μάλιστα. Για να αποκτήσουμε ανοσία σαν πληθυσμός θα πρέπει να νοσήσει το 60 με 70% του πληθυσμού. Αυτό τι σημαίνει? Δύσκολα. Σημαίνει ότι θα θρηνήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και μάλιστα όχι τρίτης ηλικίας, αλλά όλες τις ηλικίες, ηλικίας 25 έως 45 ετών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το αποδεχτεί. Άρα η επόμενη λύση είναι να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες ικανές θεραπείες να αναχαιτίζουν και να θεραπεύουν την νόσο και σιγά σιγά να έχουμε και στα χέρια μας ένα καλό επιτυχημένο εμβόλιο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τα άλλα εμβόλια τα οποία αναφέρατε, να, του πνευμονιόκου και της γρίπης, και βέβαια πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνουν οι ευπαθείς ομάδες. Να τα κάνουν τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για όλα αυτά. Κανένας δεν θα χάσει, να το πω έτσι, ή όλοι μας μάλλον μπορούμε να ωφεληθούμε από έναν εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκο ή ένα αντιγρυπικό εμβολιασμό. Και βέβαια ιδιαίτερα εμείς οι υγειονομικοί. Δηλαδή δεν διεννοείται γιατρός στις μέρες μας ή νοσηλευτικό προσωπικό ή βοηθητικό προσωπικό σε ιατρείο να μην είναι εμβολιασμένο για τη γρίπη. Σωστά. Αυτό είναι εγκληματικό και για τον ασθενή και για τον εργαζόμενο και του πνευμονιόκοκου γίνεται κάθε χρόνο ή γίνεται του μία φορά? Του πνευμονιόκοκου υπάρχουν δύο ειδών εμβόλια. Υπάρχει ένα εμβόλιο που γίνεται άπαξ διαβίου και υπάρχει και ένα εμβόλιο το παλιότερο το οποίο επαναλαμβάναμε κάθε πέντε χρόνια με διαφορετικό αριθμό στελεχών και πολλές φορές γίνεται και συνδυασμός και των δύο. Τα εμβόλια για τον πνευμονιόκοκο, η συμβουλή μου θα είναι, σε αντίθεση με το εμβόλιο της γρίπης που μπορεί πιο ελεύθερα και στο φαρμακοποιό μας να πάμε να το πάρουμε να το κάνουμε, αν και αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να εκτιμηθεί ο ασθενής, γιατί αν κάνεις ένα εμβόλιο ενώ έχεις ήδη νοσήσει από γρίπη, σωστά. Θα έχεις άσχημες επιπλοκές. Ναι, ή μπορεί να έχεις εκείνη τη φορά. Ειδικά το εμβόλιο κάτι για τον πνευμονιόκοκο θα πρέπει να αποφασίσει ο γιατρός πότε και ποιο ή ποιο συνδυασμό εμβολίων θα μας κάνει. Μάλιστα. Θα πρέπει όμως αυτά τα εμβόλια να μπουν και αυτά γιατί είναι βοηθητικά και θα θωρακιστούμε περισσότερο. Βέβαια, δεν είναι μόνο η πνευμονία από πνευμονιόκοκο θερεί. Και αυτή έχει, και μάλιστα τώρα που έχουμε λόγω της αλόγιστης χρήσης των αντιβιωτικών και πολλά ανθεκτικά στελέχη πνευμονιόκοκου, η πνευμονία είναι σοβαρό πρόβλημα στις κοινωνίες μας. Έτσι. Και βέβαια η γρίπη, να μην την ξεχνάμε, η εποχιακή γρίπη, την οποία κάθε χρόνο θρυνούμε χιλιάδες θύματα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δύο ερωτήματα ακόμα όσον αφορά στον κοροναϊό. Το ένα έχει σχέση με τη βιταμίνη D, που ακούμε ότι όποιος έχει βιταμίνη D είναι πιο προστατευμένος. Και το δεύτερο είναι γιατί προτιμά εσάς τους άντρες. Εμάς μας συμφέρει βέβαια, έτσι το λέω. Αλλά γιατί προτιμά τους άντρες? Έχει καλό γούστο σίγουρα, αλλά θα προτιμούσαμε σε αυτή την περίπτωση να μην υπήρχε αυτή η προτίμηση. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά ο πληθυσμός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στο γενικότερο πληθυσμό, καταγράφουμε για ανεξήγητους λόγους χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Παρόλο που είμαστε μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, που υπάρχουν οι προϋποθέσεις να είχαμε καλά επίπεδα βιταμίνης D, γιατί αυτή μας χρειάζεται πάρα πολύ για πολλούς λόγους στον οργανισμό μας. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Αυτό πρέπει να διορθωθεί, διότι παίζει ρόλο και στην αντιμετώπιση των λοιμόξεων. Έτσι. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D, εκτός των άλλων προβλημάτων, δημιουργεί και πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση των λοιμόξεων. Άρα αυτό είναι το ζήτημα. Δεν θωρακίζει τους πνεύμονες, μας θωρακίζει από τις λοιμόξεις. Θωρακίζει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μάλιστα. Άρα όπως επίσης και η βιταμίνη C.
Και βιταμίνη C. Βιταμίνη C. Τώρα, ακούστηκε ότι εσείς οι άνδρες έχετε ένα ένζυμο, τουλάχιστον εγώ έτσι διάβασα, σε μια έρευνα που είχε ανακοινωθεί, που το έχετε στο αίμα σας περισσότερο από εμάς τις γυναίκες και αυτό βοηθάει τον κοροναϊό να προχωρήσει στον οργανισμό. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Είναι το ίδιο όπως τα κουνούπια που τσιμπάνε λέει πιο πολύ τους άντρες και λιγότερο τις γυναίκες ή κάποιους μα τσιμπάνε πιο πολύ και κάποιους λιγότερο. Σίγουρα. Εκείνο το οποίο όπως σας είπα ανέφερα στην αρχή και μία μελέτη που έγινε στους ασθενείς με ήπια νόσο COVID-19. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η νόσος έχει μια πολύ μεγάλη ετερογένεια. Εμφανίζεται με διαφορετικά συμπτώματα και με διαφορετική επίπτωση σε διάφορες ηλικίες, στους πιο νέους, στους πιο γέρους, αλλά ακόμα και στα δύο φύλλα. Δηλαδή, άλλα συμπτώματα και άλλη νόσο κάνουν οι γυναίκες και άλλα συμπτώματα και άλλη νόσο παρουσιάζουν οι άντρες. Διαφορετικά συμπτώματα. Σίγουρα το φύλλο, σίγουρα οι ορμόνες, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Προφανώς υπάρχει και κάποιος παράγοντας που διευκολύνει τη μόλυνση ή την εξέλιξη σε νόσο μετά από μόλυνση, αλλά όλα αυτά πιστέψτε με χρειάζεται πολύ πολύ καιρός ακόμα για να μπορούμε με σιγουριά πραγματικά να δείχνουμε τι συμβαίνει. Ναι. Πάντως αυτή η προτίμηση κάποιας πάθησης προς το αρσενικό ή το θηλυκό φύλλο είναι κάτι πολύ συχνό που το βλέπουμε σε πολλές παθήσεις και σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ξενίζει και για την περίπτωση του κοροναϊού. Επειδή και τώρα πρέπει να προσέχουμε. Εγώ μόνο αυτό να σας πω, δεν ξέρω, ίσως είναι και εναντίον της στατιστικής, είχα πιο πολλές ασθενείς γυναίκες με ύποπτα συμπτώματα ή με νόσο από κοροναϊό παρά άντρες. Ναι. Ήταν ελαφρά τα συμπτώματα που είχαν. Ήταν σχέση και με συνοδά νοσήματα κλπ. Καταρχάς, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που έχει ασυμπτωματική νόσο. Ναι, σωστά. Βέβαια, και αυτό θα μπορούσα να το θέτω υπό αμφισβήτηση, δηλαδή, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν ήπια μη γενικά συμπτώματα τα οποία μπορεί κάποιος να μην τους δώσει σημασία και να τα αγνοεί. Δεν ξέρω, ένα πολύ καλό ιστορικό από κάποιον ειδικό, αν δεν θα αναδείκνυε κάποια συμπτώματα σε αυτούς που ονομάζουμε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Αλλά έστω ας δεχτούμε ότι υπάρχουν ασθενείς ασυμπτωματικοί. Μετά υπάρχουν οι ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Έχουν πονοκέφαλο, έχουν λίγα δέκατα, έχουν μπούκωμα στη μύτη, έχουν, όπως σας είπα, αυτό το ειδικό σύμπτωμα της ανοσμίας, της αγευσίας, έχουν πονοκέφαλο, έχουν μυϊκή αδυναμία, ανορεξία στις πιο μεγάλες ηλικίες βλέπουμε συχνά. Μη ειδικά συμπτώματα, τα οποία όμως όλα πρέπει να αξιολογούνται. Ακριβώς, σωστά. Να εξατομικεύεται η προσέγγιση, να γίνεται πολλές φορές ένας αρκετά έτσι σοβαρός και αιματολογικός έλεγχος. Και ακτινολογικός βέβαια. Και να καταλήγουμε τελικά στο τι είναι το καλύτερο για τον ασθενή μας. Κύριε Χριστόπουλε, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Επειδή όμως ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξαναπούμε από τις αρχές της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, δηλαδή από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά, για να μας πείτε τι θα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε προστατευμένοι και προετοιμασμένοι για ένα πιθανό δεύτερο κύμα κοροναϊού. Αλλά θα πρέπει βέβαια να προσέχουμε και όλο το καλοκαίρι για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις και να μην χαλαρώνουν τα μέτρα, όπως είπατε. Από τώρα θα ήθελα να πω ότι πιάνουμε από την τελευταία κουβέντα σας, ας μην χαλαρώνουμε. Ας διατηρήσουμε μία ετοιμότητα. Ας εκπαιδεύουμε συνεχώς τον εαυτό μας στη χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας. Ξέρετε, είναι συνήθειες, είναι συμπεριφορισμός το αν πιάνουμε τη μύτη μας ή τρίβουμε τα μάτια μας ή φέρνουμε το χέρι στο στόμα μας, το πώς θα φοράμε μάσκα, πότε θα τη φοράμε, το πώς θα συναναστρεφόμαστε, τις επαφές μας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πρέπει να τα εξασκήσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό, το είπαμε και αυτό. Όσοι έχουμε κάποια πάθηση, να φροντίσουμε να είμαστε τακτικοί στη θεραπεία μας, τακτικοί στην παρακολούθησή μας, ώστε εάν μας βρει, να μας βρει στην καλύτερη δυνατή μας κατάσταση. Ακριβώς. Και το τρίτο και σημαντικότερο, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, είναι το κάπνισμα. Ας είναι αυτό το καλοκαίρι η απαρχή μιας προσπάθειάς μας τουλάχιστον να φύγουμε μακριά από την ολέθρια αυτή συνήθεια του καπνίσματος, που και στην περίπτωση της πανδημίας του κοροναϊού
μόνο δεινά και προβλήματα μπορεί να μας φέρει. Και ένα τελευταίο, θα ήθελα να παρακαλέσω, χαριτολογώντας θα έλεγα, να σταματήσετε ο κόσμος γενικότερα να μας απευθύνεται αυτή την πολυφορεμένη ερώτηση, τι είναι πιο καλό, είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι το άτμισμα, είναι το κανονικό τσιγάρο, είναι το είναι πουρο, είναι η πίπα. Είναι να μην καπνίζεται, είναι η απάντηση. Ο πνεύμονας του ανθρώπου έχει σχεδιαστεί για να αναπνέει τον καθαρό αέρα του βουνού και της θάλασσας. Τίποτε οτιδήποτε άλλο μπαίνει μέσα του, του κάνει μικρότερο ή μεγαλύτερο κακό. Μάλιστα. Κατανοητό. Ας βρούμε τη δύναμη και τη θέληση να επιβάλλουμε στον εαυτό μας να νικήσει αυτή την κακή μας συνήθεια. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ας μην καταφεύγουμε σε λύσεις οι οποίες σίγουρα ενέχουν και αυτές κινδύνους. Και ας μην ξεχνάμε ότι και τα πρώτα χρόνια από το εμφανίστηκε το κάπνισμα, το θεωρούσαμε κάτι καλό. Για πολλές δεκαετίες οι γιατροί συνιστούσαν το κάπνισμα ακόμα και σαν θεραπεία του άσθματος. Να. Και στη συνέχεια είδαμε τι μεγάλα δεινά και συμφορές μας έχει φέρει. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την όποια διαφημιστική προπαγάνδα στην άκρη, τίποτα το οποίο καπνίζεται δεν είναι καλό και ας προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για τις δύσκολες υγειονομικά και επιδημιολογικά μέρες που πιθανόν θα συναντήσουμε μπροστά μας, ελπίζω να μην συμβεί αυτό ή και αν συμβεί να συμβεί όσο γίνεται αργότερα, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο και καλύτερα να είμαστε οργανωμένοι και περισσότερη γνώση και μέσα να έχουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε σε λίγο και θα συζητήσουμε με την κυρία Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη, την πρόεδρο του Ομίλου Εθελοντών, ακριβώς, κατά του καρκίνου αγκαλιάζω. Και η ίδια προσωπικά. Έτσι, για πολλά για χρόνια δούμε... πρόεδρος του παραρτήματος εδώ στην Πάτρα, ενός παραρτήματος που καλύπτει, θα έλεγα, όλη την νοτιοδυτική Ελλάδα. Για να δούμε τι κάνανε και πώς τα καταφέρανε μέσω κοροναϊού. Ναι, ναι. Πάντα κοντά στον καρκινοπαθή. Ακριβώς. Να είναι καλά, Θεός να τους δίνει δύναμη. Όπως είπα και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, η κυρία Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη είναι κοντά μας τώρα. Είναι η πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω του νομού Αχαΐας. Κυρία Παπαχρυσανθάκη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα μας έχετε κοντά σας και σας έχουμε κοντά και αυτό είναι ένα μέσο επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Είπαμε να συζητήσουμε απόψε το θέμα του κοροναϊού. Όπως είδατε στο πρώτο μέρος νωρίτερα είχαμε μαζί μας τον κύριο Χριστόπουλο, έναν συνεργάτη σας και φίλο και λοιπά που σας στηρίζει έτσι κι αλλιώς τον Όμιλο. Μιλήσαμε για τον κοροναϊό και τα προβλήματα τα αναπνευστικά αλλά και του καρκίνου και θέλουμε να δούμε... γι' αυτό είστε κοντά μας, να μας πείτε πώς τα καταφέρατε όλο αυτό το διάστημα, τι έγινε με τα μέλη σας, πώς τους ενημερώνατε, πόσο δύσκολα περάσατε όλοι και περάσανε και αυτοί. Πώς ήταν αυτή η περίοδος. Κυρία Σιωρόκου, πριν ξεκινήσω, θα αρχίσω με αυτό που λέει «Είμαστε ακόμα ζωντανοί», διότι... γύρω στα 155-160 άτομα δεν είναι κοντά μας και θέλουμε να στείλουμε ως Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω συλληπιτήρια στους ανθρώπους, τους αγαπημένους που τους έχασαν και ένα μεγάλο περαστικά σε αυτούς που παραμένουν και αγωνίζονται ακόμα. Αγωνίζονται και νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο ακόμα. Παρακολουθούμε τα δρόμενα κι εμείς, όμως εκείνο που θέλω να πω ότι υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα σε επαγγελματίες, σε ανέργους και σε ανέργους που θα γίνουν, ακριβώς. Που το δικό μας θα έλεγα, ο σύλλογός μας θα είναι το λιγότερο και το μικρότερο. Όμως, επειδή αυτό τον Όμιλο Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω, τον αγαπούμε πάρα πολύ, έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα. Σταματήσανε οι εθελοντριές μας από το νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πάνε, να δώσουν αυτό το χαμόγελο χαράς, αυτό το βλέμμα ικανοποίησης στους ογκολογικούς ασθενείς.
Αυτό για μας και για τις εθελόντριες που πάνε ήταν πάρα πολύ βασικό. Δεύτερον, σταματήσαμε τα σεμινάρια, τα οποία θα βγάζαμε, από τα οποία θα βγάζαμε καινούριες εθελόντριες. Μάλιστα. Σταματήσαμε να μαζεύουμε τρόφιμα για τις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Σταματήσαμε να υπάρχουμε οικονομικά. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε εκδρομές, δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο, δεν μπορούμε να κάνουμε τελετή λήξης. Ακριβώς, γιατί απαγορεύονται όλα αυτά. Ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνετε, ναι, επιβιώνει ο Όμιλος, γιατί ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω. Όπως και οι άλλοι σύλλογοι, γιατί επικοινωνούμε μεταξύ μας, οικονομικά θα βρεθούν πάρα πολύ σε πολύ υδινή θέση. Θα χάσει πολύ και η κοινωνία, γιατί αυτά που αναφέρατε νωρίτερα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια. Και δεν θα ξεχάσω αυτά που κάνετε και για τα σχολεία, που ενημερώνετε τα παιδιά, που κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τελειώσαμε. Αυτά τελειώσαμε. Καταλαβαίνω. Ναι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Σας ομολογώ ότι θλίβομαι πάρα πολύ. Γιατί ο Όμιλος ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Σας ομολογώ. Πήγαινα στον Όμιλο κάθε μέρα και αγαλιάζεται η ψυχή μου. Τώρα όμως δεν θα υπάρξουν αυτά, απλά για να επιβιώσουμε και για να μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα, λίγα πράγματα, μέσα από την εκπομπή σας. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και φαντάζομαι... Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη μας, τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, σε κάποιους που τους περσεύουν. Ναι. Και είναι οικονομικά πιο εύρωστοι από ό,τι είναι οι άλλοι. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από 11 έως 1 στα γραφεία μας, Αράτου 21, για σας το 5 ευρώ ή το 10 ευρώ να μην έχει πολύ βαρύτητα, ναι. Για μας όμως είναι επιβίωσης, για να επιβιώσει ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω. Και παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος και όταν ακούσει αυτή την εκπομπή, μην το προσπεράσει. Το 5 ευρώ το έχουμε ανάγκη. Το θέλουμε τώρα. Ναι, γιατί θα στείλετε. Δεν είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, κόσμο. Βγει άλλη φορά, κυρία Σιωρόπου, σε εκπομπή να ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση. Τώρα όμως τη ζητάμε, γιατί θέλουμε να επιβιώσουμε. Τρόφιμα θα τα καταφέρουμε τώρα που ανοίξανε, γιατί σήμερα έχω διοικητικό συμβούλιο και θα τα καταφέρουμε να μαζέψουμε και να δώσουμε στις ευπαθείς ομάδες. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Οικονομικά όμως δεν μπορούμε να κάνουμε μία εκδήλωση που θα είχαμε χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Ο κορονοϊός δυστυχώς επηρέασε όλο τον κόσμο. Όλο τον πλανήτη. Όλος ο πλανήτης σύεται. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Εχθές είχα επισκεφτεί τον ογκολόγο μου, τον κύριο Καλόφωνο, και ήταν και αυτός πολύ απελπισμένος. Και όταν είπε, Λαμπρινή μου, είναι μπροστά μας ακόμα. Ναι. Δεν τον προσπεράσαμε. Όταν ακυρώσανε συνέδρια, εκδηλώσεις στο εξωτερικό συνέδριο, να ενημερώνονται, Ολυμπιακούς αγώνες. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ απογοητευμένος. Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ναι. Απλά όμως, εγώ ως πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω, θέλω να πω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι γιατί προσπέρασε από μας και πήγε σε κάποιους άλλους που αυτή τη στιγμή θλίβονται για τους χαμένους τους ανθρώπους, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Η ζωή τα φέρνει έτσι όπως θέλει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως.
Ωστόσο, πρέπει να στηρίξετε τα μέλη σας, τα οποία μέλη δεν έχουν μόνο θέματα υγείας, έτσι, έχουν και θέματα οικονομικά. Οικονομικά. Και αυτό ναι. σας κάνει να ανησυχείτε για το μέλλον του ομίλου. Και γι' αυτό πρέπει να στηριχθεί από όσους μπορούν, όπως είπατε πριν, να τον βέβαια. Στηρίξουν. Ψυχολογικά, και μακάρι βέβαια, να μας ακούσουν όλοι. Ψυχολογικά, βέβαια, οι ασθενείς μας, οι ογκολογικοί ασθενείς ναι. που ήθελαν υποστήριξη και οι συγγενείς, ενώ πρώτα ερχόντουσαν ναι, στα όλοι, ναι. τώρα ναι. η κοινωνική μας λειτουργός, η κυρία Αδαμαντία Χριστοπούλου, η οποία ναι. είναι επικαθημερινής βάσεως 11 με 1 εκεί, κλείνει ραντεβού μεμονωμένα ναι. στον ασθενή, στο συνοδό και συνεχίζουμε την πορεία μας. Μάλιστα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι, γιατί μόνο η ψυχολογική στήριξη όταν υπάρχουν οικονομικά σοβαρά προβλήματα... Δεν φτάνει, δυστυχώς. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα, ότι δεν θα περάσουμε σε άλλες άσχημες καταστάσεις όσον αφορά στον κορονοϊό. Μακάρι, ας έχουμε αισιοδοξία, ναι. ας έχουμε δύναμη ναι. να αντιμετωπίσουμε όλα τα πράγματα έτσι όπως έρχονται, αλλά θέλει δύναμη, θέλει θάρρος και δεν θέλει θράσος. Διότι ο κορονοϊός δεν θέλει θράσος. Θέλει προσοχή. Αυτά που είπε ο κύριος Χριστόπουλος, αυτά που επικαθημερινής βάσεως λένε τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει οπωσδήποτε να τα στηρίζουμε, να τα υποστηρίζουμε και δεν μιλώ μόνο ως πρόεδρος του Αγκαλιάζω, μιλώ και ως νοσηλεύτρια 40 χρόνια και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ότι είμαι περήφανη γιατί ήμουν νοσηλεύτρια, περήφανοι γιατί αυτό το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό δώσαν την ψυχή τους. Ακριβώς, γιατί χάσαμε και μας κράτησαν όρθιους. Γιατί μας κράτησαν όρθιους. Έχουν και αυτοί και οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές και οι γιατροί και όλοι οι άλλοι που υπάρχουν στο χώρο έχουν και αυτοί οικογένειες. Ακριβώς. Και όμως ήταν εκεί και, αγωνιζόντουσαν για μας. Γι' αυτό θέλω να τους δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς και να τους πω ότι νοσηλευτική για άλλη μια φορά θα το φωνάξω. Δεν είναι επάγγελμα. Ακριβώς. Είναι λειτουργήμα. Θέλει νοσηλεύτρια νοσηλευτή να επιβιώσει, αλλά είναι λειτουργήμα. Και πρέπει να αγαπά τον ασθενή της και έτσι για να πορεύεται. Θέλει ψυχή για να το κάνει κανείς, κυρία Παπαχρυσανθάκη. Ψυχή. Θέλει ψυχή. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να πάνε όλα πολύ καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιωρόπου. Θέλω να πω για σας ότι πάντα είστε δίπλα μας. Να είστε καλά. Και το κανάλι είναι κοντά μας. Στηρίξτε μας όσο μπορείτε. Το έχουμε τόσο ανάγκη. Να είστε καλά. Και εσείς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα υγείας. Καλό βράδυ.